Λοιπόν, συνεχίζουμε τις παρουσιάσεις μας με μια πολύ ενδιαφέρουσα επίδειξη μακιγιάζ που θα μας κάνει ο κύριος Μαρκετάκης Ιωάννης με θέμα double eyeliner. Πριν όμως να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον κύριο Μαρκετάκη, είναι ένας από τους πιο διάσημους και καταξιωμένους make-up artists στην Ελλάδα, με ενεργή παρουσία για περισσότερο από 20 χρόνια. Ο μάγος, όπως τον αποκαλούν, έχει αφιερωθεί στη μόδα και την ομορφιά, συνεργαζόμενος με τα μεγαλύτερα ελληνικά περιοδικά για πλήθος εξοφύλων και editorials. Έχει διατελέσει Creative MBA σε πολυάριθμα fashion shows και έχει χαρακτηριστεί ως ο μακιγιέρ των επωνύμων, αφού έχει συνεργαστεί με πολλούς celebrities. Κατά τον ίδιο, η μεγαλύτερη του επιτυχία είναι το προσωπικό του εργαστήρι make-up, Make-up Lab by Yiannis Marketakis, ένας όμορφος χώρος, φτιαγμένος με πολύ αγάπη και μεράκι, όπου υποδέχεται όλες και όλους όσους επιθυμούν να μάθουν την τέχνη του μακιγιάζ. Από τον Οκτώβριο του 2022 αναλαμβάνει τη θέση του Creative Director της εταιρείας καλλιντικών Didocosmeticsgreece. Οπότε θα πάμε τώρα να μας δείξει το double eyeliner, που είναι η νέα τάση στο μακιγιάζ των ματιών, και θα μας εξηγήσει και θα μας δείξει τι ακριβώς είναι αυτό. Ας τον υποδεχτούμε, αυτόν και το μοντέλο του, την Ιωάννα, με ένα θερμό χειροκρότημα. Καλημέρα, ακούγομαι, με ακούτε? Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Θα σας δείξουμε μία από τις βασικότερες τάσεις φέτος, στις παγκόσμιες τάσεις μιλάω πάντα, της μόδας, η οποία είναι το double eyeliner, δηλαδή διπλό eyeliner. Το ακούτε λίγο περίεργο, διότι δεν υπάρχει ένα διπλό eyeliner, δεν είναι συγκεκριμένο ένα το διπλό eyeliner, μπορεί να είναι διπλό στην πάνω γραμμή των βλεφαρίδων και στην κάτω, μπορεί να είναι διπλό στην πάνω γραμμή των βλεφαρίδων και στο κόκαλο, μπορεί να είναι όμως και ενωμένα. Εγώ αυτή που επέλεξα την τάση να σας δείξω, που είναι και λίγο πιο βατή, στο να μπορείτε να την κάνετε κάποιες και μόνες σας πάνω σας, όχι μόνο σε κάποιον άλλον, είναι το διπλό eyeliner που ενώνεται η γραμμή των βλεφαρίδων με την πάνω γραμμή. Αυτό θα δείξω σαν βασική τάση, με χρώμα, γιατί και το χρώμα είναι πολύ σημαντικό σαν τάση φέτος. Παραπέμπει δηλαδή και λίγο στα 60s, στη δεκαετία του 60, που είχαμε πολλά χρώματα παστέλ, ανοιχτά μπλε, ανοιχτά πράσινα, μοβ, όχι φλουό, μόνο παστέλ. Αλλά θα το κάνουμε όλο αυτό με μία διαδραστικότητα να έχει, γιατί μ' αρέσει πάντα όταν δείχνω κάτι να σας το κάνω και λίγο μάθημα, τα παιδιά ξέρουνε. Οπότε θα το πηγαίνουμε βήμα-βήμα για να είναι και κατανοητό. Ιωάννα, τι κάνεις? Long time no see, ψέματα. Σε βλέπω συχνά. Δεν λέμε τέτοια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το σημαντικότερο κομμάτι της προετοιμασίας του μακιγιάζ, το οποίο είναι το primer. Έχουμε primer? Έχουμε. Δεν έχει σημασία το είδος του primer, όσο η εφαρμογή του. Το primer είναι ένα εργαλείο το οποίο δημιουργεί ένα film, δηλαδή δημιουργεί μία στρώση στην εξωτερική στιβάδα του δέρματος, η οποία δημιουργεί αντοχή σε ό,τι το δέρμα βγάζει προς τα έξω. Δηλαδή, λιπαρότητα, υδρότα, σμίγμα. Ό,τι βγαίνει προς τα έξω, λοιπόν, το primer το σταματάει. Άρα, το κλειδί εδώ είναι η εφαρμογή του primer να είναι ομοιόμορφη σε όλο το πρόσωπο. Διότι αν κάπου δεν πάει primer, και επειδή δεν έχει χρώμα το primer, είναι διάφανο, δεν το βλέπουμε όπως το foundation, να ξέρουμε πού έχουμε βάλει, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή να μην αφήσουμε κενά. Διότι φανταστείτε ότι αν αφήσουμε ένα κενό, το σμίγμα και η λιπαρότητα στο κενό θα βγει. Ενώ στο υπόλοιπο δεν θα βγει, άρα κατευθείαν εκεί θα μας διαβρώσει το make-up, άρα εκεί θα γίνει το μπάλωμα. Αυτή είναι η διαδικασία. Άρα το primer θέλει μια ομοιόμορφη εφαρμογή. Ωραία. Θα ξεκινήσω από το βασικό σημείο που έχει τα προβλήματα, το οποίο είναι δεξιά και αριστερά από τις ρινοπαριακές, που εκεί βγαίνει το σμίγμα το περισσότερο και η λιπαρότητα, και το ταφ το λιπαρό. Άρα εκεί να είμαι σίγουρος ότι δεν θα περάσει κανένας παράγοντας για να δημιουργήσει πρόβλημα στο film του foundation.
Άρα περνάω εδώ πρώτα να είμαι σίγουρος. Μπορεί να χωρίσετε, λέει, το πρόσωπο και σε ζώνες για να μην ξεχάσετε κάποιο σημείο. Θα συνεχίσω με το TAF. Και το περίγραμμα. Αφού του δώσω λίγο χρόνο, πολύ λίγο, να απορροφηθεί, να μην μου έχει μίξει με το make-up απόλυτη, να τραβήξει λίγο, θα χρησιμοποιήσω ένα foundation, το οποίο είναι και πολύ ελαστικό το foundation της Dido αυτό. Ωραία. Τη χρήση του foundation μπορείτε να την κάνετε με δύο πινέλα. Με το πλακέ ή με το αερογράφο που λέμε, στα απλά καλλιντικά λόγια, διότι το ένα στρώνει πολύ, βάζει πολύ ποσότητα, το άλλο αφαιρεί ποσότητα. Άρα, αν θέλουμε να χτίσουμε μια επιδερμίδα με layering, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πινέλο, διότι αυτό αφαιρεί. Το πλακέ πινέλο βάζει, αυτό αφαιρεί. Άρα, με αυτό θα πάρουμε ό,τι δεν είναι ισότοπο. Χρησιμοποιώ, λοιπόν, πάλι από το ίδιο σημείο. Με το πλακέ πινέλο θα βάλω την ποσότητα που χρειάζομαι, μέχρι να κάνω το σωστό layering. Θα πάω στο TAF. Και θα τελειώσω στο περίγραμμα και στο λαιμό φυσικά. Προσέξτε τώρα κάτι που ίσως δεν το φαντάζεστε. Όχι, δεν την ξέχασα τη μύτη να περάσω foundation. Την αφήνω στο τέλος. Η μύτη πρέπει να περνάει το foundation στο τέλος με ό,τι έχει μείνει στο πινέλο. Δεν πρέπει να μπει πολλή ποσότητα, διότι έχει ένα ειδικό ιστό η μύτη, η οποία γράφει περισσότερο και επειδή είναι και στο πιο μπροστά σημείο, γράφει έντονα το make-up. Άρα θέλει λίγη ποσότητα. Άρα στη μύτη ό,τι έχει μείνει στο πινέλο, περνάω στο τέλος. Έτσι μου δίνει και την ευκαιρία, αν τυχόν η μύτη έχει και φακιδούλες, να τις κρατήσω, να τις ζωγραφίσω από πάνω εγώ με το μολύβι, με τα έξτρα. Δεν υπάρχει λόγος. Αφού τις έχω, θα τις κρατήσω. Δεν τις κάνω μετά. Άρα, περνώντας το foundation, λοιπόν, με το πλακέ πινέλο, έκτισα την ποσότητα που ήθελα. Παίρνω λίγο με το άλλο πινέλο για να στρώσω συνολικά το loop. Οπότε, κλείσματάκια. Και έτσι μου γίνεται ομοιόμορφο και ισόπαχο παντού. Εντάξει. Θα χρησιμοποιήσω λίγο concealer για να δώσω φως στην περιοχή των ματιών. Το οποίο όμως το concealer εγώ το χρησιμοποιώ προσωπικά και για λίγο contouring. Διότι το πολύ contouring δεν είναι πια η τάση που ήταν έντονη τα προηγούμενα χρόνια. Δεν χρειάζεται. Ήταν μια τάση πολύ βαριά για τις γυναίκες, πολύ σκληρή. Ουσιαστικά η τάση προήλθε από τα drag
από τις drag σκηνές. Δεν έχει νόημα, ειδικά μια Ελληνίδα που ζει εδώ με τον ήλιο αυτό, να χτίζει ένα πρόσωπο ρομποτικά. Άρα, το contouring μπορεί να επιτευχθεί και με λίγο concealer και μετά θα βάλουμε τα ρούστ, τερακότα. Οπότε δεν χρειάζεται να γίνει από την αρχή Arnold Schwarzenegger. Έτσι. Βάζω concealer λίγο μπροστά και λίγο στην προέκταση των βλεφαρίδων για να έχω και ένα ορατό άξονα να ακολουθώ σαν οδηγό όταν θα τοποθετώ τις σκιές μου. Με βοηθάει αυτό για να μην βγουν τα μάτια περίεργα. Και φυσικά στο ζυγωματικό για να κάνω το extra contouring. Θα βάλω και λίγο στο άνω χείλος για έξτρα φως, για να μην χρειαστεί να πάμε στο γιατρό. Και απλώνω το κονσίλερ κάθετα, ποτέ στρογγυλά, κυκλικά, κάθετα. Έτσι δεν θα έχουμε το εφέ, έβγαλα τα γυαλιά και έμειναν από τον ήλιο τα σημάδια των γυαλιών. Ό,τι μείνει στο πινέλο, περνάω στο πάνω βλέφαρο. Θα φιξάρω το κονσίλερ με λίγη πούδρα και τοπικά όπου αλλού χρειάζομαι για να προλάβω να το σταθεροποιήσω πριν κάνει γραμμές από το άνοιξε-κλείσε δωματιών, που είναι και φυσιολογικές δηλαδή. Άνοιξε να το δω. Εκεί. Ωραία. Θέλω ένα τέτοιο. Πιο μεγάλο. Ένα πιο μεγάλο θέλω. Να, ευχαριστώ. Θα προχωρήσω γρήγορα στο contouring, ας πούμε, σε εισαγωγικά στο contouring. Ουσιαστικά πρώτα με μία bronzing powder, δεν είναι όμως bronzing, είναι ένα συγκεκριμένο χρώμα, είναι μία συγκλονιστική γκρι τερακότα. Το τερακότα είναι λάθος, μία γκρι πούδρα τέλος πάντων. Ονομάζεται σαν απόχρωση, όχι το προϊόν το συγκεκριμένο, το προϊόν είναι Didocosmeticsgreece. Σαν απόχρωση όμως, θα την ξέρετε γιατί είναι η μοναδική που μπορεί να κάνει contouring, λέγεται taupe, τουπέ. Είναι το τεφρόχρωμα. Είναι το χρώμα της τέφρας που δημιουργεί ο ήλιος όταν πέσει κάθετα στα ζυγωματικά. Αυτό το χρώμα είναι αυτό, δεν είναι τη τερακότα. Η τερακότα είναι πορτοκαλί, είναι κόκκινη. Αν κάνετε contouring με τερακότα, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να κάνετε πορτοκαλί πρόσωπο. Δεν γίνεται, είναι λάθος όπου το βλέπετε και όπου το ακούτε. Contouring γίνεται με τουπέ, taupe. Μετά, αν θέλουμε τερακότα, χρησιμοποιούμε για το ζέσταμα συνολικά της επιδερμίδας ή για να σκουρίνουμε τους τόνους της επιδερμίδας σε 1-2 τόνους, όχι για κοψίματα. Άρα, με την taupe την πούδρα, η οποία αν τη δείτε στο χέρι μου δεν γράφει, όμως το ζυγωματικό, κάνε λίγο, μπράβο. Δείτε, κατευθείαν δημιουργεί το οστό, χωρίς καν να φαίνεται. Δείτε εδώ. Θα περάσω και λίγο στα ζυγωματικά ψηλά για να ζεστάνω και την πάνω ζώνη
Και ουσιαστικά θα σκάψω την άκρη του οστού, του ζυγωματικού. Τη βλέπετε τη διαφορά? Δεν χρειάζεται παραπάνω από αυτό σαν αίσθηση. Γύρω από εδώ λίγο. Μπράβο. Και θα συνεχίσω τώρα με την bronzing powder για να δώσω συνολικά το χρώμα. Αυτό είναι το γυριστερό μας. Ναι, ωραία. Δεν έχουμε και μία πιο κόκκινη, έχουμε. Αυτή, ωραία. Θέλω ένα μεγάλο. Θα περάσω το πρώτο χέρι της θερακότα με ένα μεγάλο πινέλο για να μην κάνει κοντά μπαλώματα. Άρα συνολικά, στα περιγράμματα, στο λαιμό, για να συνδεθεί και με το σώμα το πρόσωπο, αν υπάρχει ντεκολτέ. Στα οστά εδώ, στα κόκαλα εδώ του ώμου, στο περίγραμμα. Και αν θέλουμε και ηλιοκαμένο, αυτό είναι το ζέσταμα. Αν θέλουμε και ηλιοκαμένο, με ένα μικρότερο πινέλο, τοπικά, ναι, τοπικά, θα φύγει και το ακουστικό. Όχι, δεν. Στην περιοχή που χτυπάει ο ήλιος. Δηλαδή, μύτη, ζυγωματικά, tough, για το ηλιοκαμένο look. Και στο τέλος θα μπει το ρούζ. Αυτά δεν είναι ρούζ, αυτά είναι το contouring. Στο τέλος, λοιπόν, θα βάλουμε... Αυτό θέλω, νομίζω. Μπράβο. Χαμογέλα μου. Θα χρησιμοποιήσω και ένα, γιατί φεύγει το ακουστικό. Εντάξει, είναι εδώ. Εντάξει, ας... ένα γυαλιστερό προϊόν, δηλαδή τέτοιο. Με μία βεντάλια. Προσέξτε, είναι γυαλιστερή πούδρα. Η βεντάλια έχει χρησιμοποιηθεί, για αυτόν τον λόγο έχει κατασκευαστεί. Για να πιάνει την ακτίνα του ζυγωματικού και όχι για να μπαίνει κάθετα. Άρα, η γυαλιστερή πούδρα μπαίνει από τα ζυγωματικά και πιάνει όλο το ζυγωματικό. Θα δώσω και λίγο έξτρα λάμψη, γιατί μ' αρέσει. Ναι. Με μία λουζ iridescent powder. Χαμογέλα μου λίγο. Άκουσα κάτι, για μας ήτανε. Όχι. Νόμιζα ήταν για τη γυαλιστερή πούδρα το. Για μας ήτανε, βρε. Δείτε εδώ πέρα τι γίνεται. Θαύμα. Το βλέπετε? Πάμε στα μάτια. Θα χρησιμοποιήσω μία βασική εννοώ, μία σκιά που θα είναι βάση κάτω στο κινητό βλέφαρο, που θα μου δώσει την απόχρωση ουσιαστικά του συνολικού look. Με ένα πινέλο τοποθέτησης. Θα βάλω την μπλε, θα κάνω τον μπλε, τον double eyeliner. Οπότε θα βάλω αυτή. Θα μου ρίξει λίγο νεράκι εδώ, για να δείξω στους φίλους μας ότι αυτές οι σκιές τις δίνουν καταπληκτικές. Αυτές οι σκιές, όχι μόνο η τετράδα, η πεντάδα, η δεκάδα, απλά βγαίνει και στην τετράδα για τις πιο εμπορικές συναλλαγές. Για μια κυρία να πάρει μια τετράδα, να χρησιμοποιήσει και τα τέσσερα χρώματα. Και όχι τη μία που τελειώνει και πετάμε τις άλλες τρεις που δεν μας κάνουν. Αυτό συμβαίνει σε όλες, είμαι σίγουρος.
Παίρνουμε ένα σετ, η μία μας κάνει σκιά, οι άλλες δεν μας κάνουν. Τελειώνει η μία, πετάμε το σετ. Εδώ τα έχω φτιάξει εγώ αυτά, οπότε ταιριάζουν όλες οι σκιές. Άρα, οι σκιές αυτές μπαίνουν και με βρεγμένο, αυτό θέλω, μπράβο, με βρεγμένο με λίγο νεράκι. Έβλες νεράκι. Πιο κοντά. Μπράβο, εκεί, μπράβο. Θα πάρω λοιπόν την ανοιχτόχρωμη σκιά με το βρεγμένο. Αυτό τι μου δίνει, απόλυτο έλεγχο στη σκιά, να μην πέφτει, να μην λερώνει, να μην πηγαίνει πουθενά. Άρα, κλείσαμε το μάτι. Έχει απόλυτη εφαρμογή, ελεγχόμενη, εκεί που θέλω εγώ. Μην τα ανοίξει για δύο λεπτάκια, να απορροφήσει, να στεγνώσει. Άρα, αφού τοποθετήσω τη βασική σκιά αυτή στο κινητό βλέφαρο όσο θέλω και όπου θέλω, μετά θα κάνω και τα τεγκρανταρίσματα όταν στεγνώσει. Έτσι θα αποφύγω τον κίνδυνο να λερώσω παντού. Πολύ ωραία. Λίγο νεράκι. Να βάλουμε και από εδώ, κλείσε μου. Να ανοίξει για λίγο, να στεγνώσει καλά. Ωραία. Να ένα πινέλο blending. Δώσουμε αυτό. Απλά λίγο να κάνω τα τελειώματα. Άρα, μπορώ να βάλω και πάνω, στεγνή για να φιξαριστεί. Και μπορώ να βάλω και τα τελειώματα να κάνω τα σβησίματά μου τώρα στεγνά. Οπότε έχω τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης στο να μην φύγει το χρώμα πουθενά γύρω-γύρω. Πάμε να δούμε τώρα με τον double eyeliner που σας λέω μια προετοιμασία για να στήσετε τους άξονες που θα δημιουργηθεί το eyeliner. Μπορώ να πάρω τη σκουρότερη σκιά και με το σβηστηράκι το πινέλο να δημιουργήσω γραμμικά τους άξονες με τη σκιά πρώτα. Άρα, με το σβηστήρι, το 219, αυτό, τίποτα, θα σου πω. Παίρνω λίγο τη σκούρα σκιά λοιπόν και αρχίζω να τοποθετώ τη γραμμή που δημιουργεί το κόκαλο του φρυδιού με το κινητό βλέφαρο, τη γνωστή μπανάνα. Άρα, τοποθετώ γραμμικά λοιπόν και τον άξονα που θα κάνω το eyeliner, που είναι η γραμμή των βλεφαρίδων. Άρα, αν το κάνω αυτό στην αρχή, στα stencil, ας πούμε, με το πινελάκι και τη σκιά, μετά μπορώ να πάω στοχευμένα να το γράψω. Κάνω λοιπόν ένα stencil αρχικά. Μπορώ να έχω το πινελάκι που μου έδωσες πριν, το υπογωνία αυτό. Μπράβο.
Μπορώ αυτό να το κάνω και πιο βαρύ, χρησιμοποιώντας και λίγο μαύρο μαζί με το μπλε. Κλείσε μου λίγο. Να δημιουργήσω τον ένα άξονα, τον άλλο άξονα. Φέρε μου λίγο κοντά τη μαύρη. Έλα από εδώ. Έτσι λίγο κοντά. Μπράβο, αγάπη μου. Εκεί. Δημιουργώ λοιπόν τη βάση, το stencil ουσιαστικά. Θα χρειαστώ τώρα το μπλε eyeliner να δείξουμε ότι με το χρώμα μπορούμε να βάλουμε και ένα μπλε eyeliner που είναι πολύ τάση και πολύ ωραίο. Και στο τέλος θα φτιάξω τα τεγκαρεταρίσματα σε σχέση με το eyeliner. Άρα, δείτε χρώμα. Συγκλονιστικό. Χρησιμοποιώ λοιπόν το μπλε eyeliner, κλείσε μου λίγο. Στο stencil που έφτιαξα. Μην ανοίξεις για λίγο. Μην ανοίξεις, πρέπει να στεγνώσεις το πρώτο. Σκύψε μου λίγο εκεί. Εκεί. Θέλω λίγο να μην ανοίξεις ακόμα, μέχρι να στεγνώσει καλά. Μένεις λίγο εκεί. Θα χρησιμοποιήσω μόλις στεγνώσει και ένα glitter eyeliner από πάνω, για να του δώσω έξτρα λάμψη πάνω στο μπλε και θα το ενώσω μετά με τη σκιά της σκούρα να γίνει σαν να έχω σβήσει το eyeliner. Αλλά θα βάλω τα δύο χέρια να στεγνώσουν πρώτα και μετά θα κάνω το σμάτζ αυτό με τη σκιά. Άρα, δείτε μόλις περάσω το glitter εδώ πέρα ότι γίνεται ένας χαμός. Δείτε. Φαίνεται στην κάμερα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Θες να έρθεις κοντά, ποιος είναι η κάμερα.
Βλέπει, βλέπει, ωραία, ωραία, ωραία. Θέλω να δείτε τη λάμψη που γίνεται με αυτό. Γιατί είναι πραγματικά σημαντικό. Και θα βάλω λίγο από το eyeliner το glitter σε όλο το περίγραμμα και λίγο στον έσω κανθό κάτω. Και λίγο στον έσω κανθό κάτω, να μου στεγνώσει λίγο. Εγώ θα δουλεύω απάνω μέχρι να στεγνώσει. Ωραία. Λοιπόν, για να ανοίξει λίγο αυτό να δω κάτι. Μπορεί να ανοίξει τη μεγάλη παλέτα να τη δω. Ωραία. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν τη σκιούλα με το 2-10 αυτό. Και λίγο τη μαύρη θα ήθελα μαζί. Να κάνω το τελικό smudge στη γραμμή του eyeliner. Έλα κοντά. Μη με φοβάσαι. Έλα σε παρακαλιά. Κάνω λοιπόν τα γεμίσματά μου και το τελικό μου σβήσιμο. Πάμε και από εδώ. Το βλέπετε, έγινε εύκολα, χωρίς να μας δυσκολέψει ιδιαίτερα. Θα τελειώσω με μία μάσκαρα στα μάτια, για να βάλουμε και λίγο τα χυλάκια και λίγο τα φρύδια. Ωραία. Τέλεια. Τη μάσκαρα. Καινούργια είναι αυτή, μας είπε ο κύριος Βεζιρόπουλος. Καταπληκτική με το Max Volume. Την δοκιμάζω πρώτη φορά. Μου έχουν δώσει τις καλύτερες συστάσεις. Θα δούμε τώρα. Κάτω.
Όντως, τρομερή. Κάτω. Μπράβο. Τι λες? Ναι. Περίμενε λίγο. Μπράβο. Εντάξει, είναι έτσι. Ωραία. Πολύ ωραία όντως μάσκαρα με δύο στρωσίματα, ήταν τέλεια. Δεν θα βάλω από κάτω για να κρατήσω ένα λευκό, πιο ήπιο look. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν ένα μολύβι παστέλ, το οποίο μπορώ να το γεμίσω όλο το στόμα. Δηλαδή, επειδή είναι μαλακά τα μολύβια της Dido, δεν ξεραίνονται να τραβάνε τα χείλη. Μπορούν να μπουν και σαν κραγιόν τα μολύβια. Δηλαδή, μπορώ να το γεμίσουμε όλο και από πάνω να το βοηθήσουμε με ένα κραγιόν. Άρα, σκύψε λίγο, εκεί. Τέλεια. Σκύψε. Εκεί. Κι άλλο. Εκεί. Ιωάννα, είσαι πολύ όμορφη και το ξέρεις βέβαια, ότι θα σου το λέω κάθε φορά, όσα χρόνια και αν περάσουν που δουλεύουμε παρέα, που είναι και πολλά, ήσουν 16 χρονών, να τα λέμε και αυτά, παιδιά. Το κορίτσι εδώ ήταν 16 χρονών όταν δουλέψαμε πρώτη φορά. Στα καλυστία του Αντένα. Η οποία κάνει μια λαμπρή καριέρα, η Ιωάννα μας, βέβαια, και στο χώρο του modeling, αλλά και στο χώρο της μουσικής ως καταπληκτική drummer. Γεια σου, Ιωάννα. Βλέπετε, έχω περάσει όλο τα χυλάκια με το μολύβι, για να μου δώσει και σταθερότητα και διάρκεια. Όσο πιο πολύ βάση υπάρχει στο στόμα, χωρίς όμως να έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά που είναι για το δέρμα, είναι λάθος. Στο στόμα να μπαίνει make-up, πούδρα ή οτιδήποτε ξηρό είναι έχει δημιουργηθεί για το βλενογόνο και για το κόμπλεξ του δέρματος. Εδώ είναι άλλος βλενογόνος. Θέλει προϊόντα χιλιών. Λίγο α, εκεί, μπράβο, και από εδώ, μπράβο, και από εδώ, και από εδώ. Να κλείσω τώρα να δούμε, μπράβο. Τέλεια. Και ολοκληρώνω το look πάντα στο τέλος, αφού βάλω και το κραγιόν, τότε μπορώ να έχω το σωστό contrast του χρώματος για το ρουζ. Άρα, στο τέλος συμπληρώνω ρουζ, διότι μπορεί να έχει εξαφανιστεί από την αντίθεση που κάνει με το κραγιόν. Άρα, στο τέλος, με το ρουζ... Αυτό είχα βάλει αυτό, ναι. Και με ένα πινελάκι στρογγυλό, ό,τι να είναι, δεν με νοιάζει. Τώρα είναι συμπλήρωμα, το βασικό το έβαλα. Ναι, με αυτό. Χαμογελώντας, χαμογέλα μου. Τώρα βλέπουμε τη σωστή απόχρωση και τη σωστή αντίθεση. Εδώ δεν υπάρχει πια, μόλις μπήκε το κραγιόν. Χαμογελά. Και
Και έτσι ολοκληρώνουμε το look με τον double eyeliner που είναι σημαντική και βασική τάση της χρονιάς. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Να είστε καλά και να κάνετε καλή επιτυχία αν το δοκιμάσετε ή ό,τι άλλο δοκιμάσετε. Μπορείτε να έρθετε να το δείτε και από κοντά να φωτογραφηθείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ιωάννη Μαρκετάκη. Ένα ακόμα θερμό χειροκρότημα και για το μοντέλο του και για την υπέροχη, το υπέροχο μακιγιάζ που έκανε. Μετά τις φωτογραφίες, αν θέλετε να δείτε από κοντά το αποτέλεσμα και τις λεπτομέρειες,